Ιντερνετ και τεχνολογία όμως τώρα με Αλέξανδρο Κάτσιο. Αλέξανδρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ θέλω λίγο να δώσω τον κύριο μέσα στο control. Ναι. Ζει ακόμα εποχές 23 Οκτωβρίου. Ναι. Πριν βγούμε στον αέρα, φωνάζει αέρα και πάμε. Γιατί όχι. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει επηρεάσει 28 Οκτωβρίου. Πια να βρίσκουμε κανένα ξεφελόγγι να τρέχει εδώ μέσα και να φωνάζει αέρα. Θα μπορούσε. Τον έχουμε ικανό για τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε όμως πολλά ενδιαφέροντα και σήμερα, Αλέξανδρε, και από ό,τι ξέρω και από χώρο gaming και από τεχνολογία. Και από κινητά σήμερα. Και από κινητά. Για πες. Να πούμε ότι έφτασε η στιγμή που θα κυκλοφορήσει το καινούργιο κινητό της Apple, το iPhone το X, το οποίο είναι τσουχτερή τιμή. Όχι, για να λέει τσουχτερή. Είναι πολύ τσουχτερή. Θα σου πω σε λίγο. Εντάξει. Να πούμε ότι η Apple άνοιξε τις πλατφόρμες για να γίνει προπαραγγελία, γιατί φοβούνται ότι, να πούμε ότι θα κυκλοφορήσει από 3 Νοέμβρη. Αλλά για να το πάρεις 3 Νοέμβρη θα πρέπει να κάνεις προπαραγγελία, ώστε να στο φέρουν, στο στείλουν στο σπίτι, να το πάρεις από τα καταστήματα τα οποία θα παρέχουν τα κινητά. Αυτός που δεν θα το κάνει προπαραγγελία θα πρέπει να περιμένει μερικές μέρες ακόμα. Στην Apple πιστεύουν ότι θα υπάρξει μεγάλη ουρά. Πέρα στην Ελλάδα δεν ξέρω αν θα υπάρξει μεγάλη ουρά, γιατί είναι τετραψήφιος αριθμός. Ναι, είναι πάνω από χιλιάρικο. Σίγουρα. Μάλιστα. Να πούμε ότι το καινούργιο iPhone για την Ελλάδα θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις. Η μία είναι στα 64 GB RAM και η τιμή του είναι 1199 ευρώ. Αυτά, ψίχουλα. Και η άλλη έκδοση στα 256 GB, 1399 ευρώ. Σε συμφέρει να πάρεις το 1399 πάντως. Ναι, ναι. Το αστείο είναι, εγώ θα το πω στον ερωτήτη και εγώ γνωστό μου, ο οποίος θα πάρει αυτό το κινητό και τολμήσει και μου κάνει call me back μετά, θα τον πεντάξουμε στη λίμνη. Είναι το σίγουρο πράγμα. Δεν μπορεί να διαθέσεις 1000 ευρώ και πόσο, 1300 ευρώ για να πάρεις το κινητό και να μην έχεις κάρτα μετά. Είναι δηλαδή ντροπή. Πάντως εγώ ξέρω, επειδή είδα στο Facebook, έχει δημιουργηθεί ένας ντόρος με το iPhone X και λέω ότι θα υπάρχει μπέρδεμα στη Λάρισα. Γιατί οι μισοί δεν θα ξέρουν αν έχουν το iPhone X ή θα έχουν το iPhone 6. Ναι, είναι λίγο μπέρδεμα, αλλά το κινητό είναι εντυπωσιακό. Δεν μας το έχουν δώσει ακόμα να το δείξουμε. Δεν μπορούμε να το δείξουμε. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Μεγαλώνει μεν το κινητό. Έχει γίνει, βασικά θυμάσαι, ξεκινήσαμε τα μεγάλα τα κινητά, πήγαμε στα πιο μικρά και τώρα που κοντεύουν να γίνουν κινητά υπολογιστές. Το tablet, ας πούμε, ναι. Σωστά. Θα δούμε, όσο πάει η τεχνολογία. Εντάξει. Άμα λοιπόν, το συμπέρασμα αυτό είναι από όλη την κουβέντα. Αν έχετε 1200 ευρώ να διαθέσετε. Μην το πάρετε, δεν χρειάζεται. Πάρτε αυτοκίνητο, πάρτε ένα μηχανάκι. Ναι, αλλά μπορείτε να πάρετε και το iPhone X με τα 1200 ευρώ. Αλλά μην περιμένετε να σας κόσουν με αναπάντες. Σωστά. Για κανένα λόγο. Μετά θα καλείτε μόνο εσείς. Έτσι. Λοιπόν. Και συνεχίζουμε. Πάμε Ρωσία. Μ' αρέσει, ταξιδάκι. Θα σου φανεί λίγο παράξενο αυτό. Θα πάμε λίγο στην εταιρεία η οποία παρασκευάζει τα όπλα τα Καλάσνικοφ. Δημιούργησε υπτάμενη μηχανή, να το πω. Είναι κάτι υπτάμενο. Α, είναι από αυτά τα περίεργα οχήματα που δείχνουμε κατά καιρούς, λέτε. Ναι. Και συγκεκριμένα να σου πω ότι φέρνει λίγο σε μηχανή, αλλά όλη η διαδικασία γίνεται με drone. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό. Ενδιαφέρον ακούγεται, αλήθεια είναι αυτή. Θα το δούμε. Το έχουμε. Για πάμε να το δούμε και θα το σχολιάσουμε μετά ως ήθιστε.
Λοιπόν, σίγουρα είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό, ναι. Αλλά έχω μία ένσταση. Είναι ακούω. Από παντού ανοιχτό, δηλαδή και στη Ρωσία και όλες που έχουν κρύο δεν το έχουν σκεφτεί ότι θα σε μάσει το νταλάκι, ας πούμε. Είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, γι' αυτό δεν τα έχουν σκεφτεί όλα. Α, εντάξει. Εγώ θα τους το πω όμως, να μας ακούνε εδώ πέρα οι φίλοι από τη Ρωσία. Πες στα ρώσικα, αν μπορείς. Α, δεν το ξέρω αυτό. Θα βάλουμε τα φριστή. Βάλτε κάτι κάλυμα. Δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, Σιβηρία μείον 40 και να το χρησιμοποιείς αυτό. Πού θα πας? Πάντως είναι εντυπωσιακό. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να πετάμε και στον αέρα, έστω και με drone. Είναι καλό, είναι... Ναι, πάμε λίγο σε αυτές που βλέπαμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας παλιότερα, ναι, ναι. Και δεν το πιστεύαμε, έτσι, σιγά σιγά γίνεται. Και βλέπουμε ότι η Ιαπωνία έχει λίγο αντίπαλο στο θέμα τεχνολογίας. Δηλαδή είχαμε συνηθίσει ότι η Ιαπωνία είναι εντάξει έτοιμη μπροστά από όλα τα κράτη στο θέμα τεχνολογίας. Βλέπουμε και σιγά σιγά, όχι, σιγά, σιγά βγαίνουν και οι Ρώσοι και φοβούμαι ότι θα τους περάσουν κιόλας. Για να δούμε, ας ελπίσουμε να είναι για καλό και επειδή έγραψε και στο βίντεο, δεν ξέρουμε ακόμα την χρήση, ναι, του. Και να σου πω ότι διάβασα χρήση, ότι υπάρχει δυνατότητα να έχει και φορτίο από πίσω. Ωραία. Ελπίζουμε να μην χρησιμοποιήσουν για κανένα πόλεμο. Αυτό, ας μην είναι πολεμική μηχανή, ας είναι κάτι για μεταφορές ή δεν ξέρω κάτι για την Κοίτα, υγεία. Βοηθάει κιόλας να σου πω σε θέμα διάσωσης. Γιατί από τη στιγμή, όπως είπαμε, στη Ρωσία έχουν πολλά χιόνια, στην ουσία είσαι πάνω από το χιόνι. Και μπορείς να βοηθήσεις σε επαγκλωβισμούς, πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι πρακτικό, μακάρι να γίνει, να δούμε πότε θα είναι έτοιμο. Καλά, στην Ελλάδα μην το περιμένεις. Καλά, εμείς στην Ελλάδα, εντάξει, μπορεί να έρθει, πόσο έχουμε, 2017. Σε 100 χρόνια από τώρα, εντάξει, μπορεί. Κάπου εκεί θα το βρούμε κι εμείς. Συνεχίζουμε, φεύγουμε τη Ρωσία, πάμε Αγγλία. Ωραία. Και πάμε να δούμε πώς η τεχνολογία μπαίνει στα αθλήματα. Έχεις παίξει ποτέ πινκ πονγκ? Ναι, έχω, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία βέβαια, αλλά έχω παίξει. Το θυμάσαι το κλασικό το τραπεζάκι, το πράσινο. Σωστά. Ναι. Θα δεις κάτι τελείως διαφορετικό. Τραπεζάκι το οποίο μετράει τους πόντους, σου δείχνει τις κινήσεις της μπάλας. Μπάλα δεν λέγεται το... Ναι. Τέλος πάντων, της μπίλιας, τι είναι αυτό. Αυτό, ναι. Και αυτό, το τραπεζάκι λέγεται Wonder Ball και μπορούμε να το δούμε μόνο στο Λονδίνο. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Το έχουμε σαν εικόνα. Το έχουμε, το έχουμε. Για πάμε να το δούμε αυτό και το σχολιάζουμε. Εντάξει, είναι απλά εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό. Το θέλω. Να, δεν ξέρω τιμή πόσο θα έχει. Σίγουρα πιο φθηνά από το κοινό το iPhone. Λες να είναι πιο φθηνό. Σίγουρα. Πάντως δεν ξέρω, μήπως να πάμε στο Λονδίνο να παίξουμε κι εμείς. Ναι, πάντως είναι ωραίο. Να σου πω, είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή σου φεύγει αυτό το κλασικό το τραπεζάκι, το πράσινο που και απλά χτυπάς την πυλίτσα πάνω κάτω, ναι. Πάνω κάτω. Δηλαδή διασκεδάζεις κιόλας. Είναι ωραίο. Είδαμε εκεί, έχει διάφορους χαρακτήρες εκεί πέρα, φώτα, γραφικά. Ναι. Εντάξει. Εγκρίνεται για μένα, να ξέρεις. Άμα αν υπάρχει δυνατότητα να το φέρουμε, ας το φέρουμε και εδώ στο. Το έχουμε εδώ πέρα στην άκρη και θα παίζουμε. Τακ, τακ, ή εδώ στο στούντι, έχουμε εδώ και το Σύλλογο Φίλων Επιτραπέζης Αντισφαίρεσης. Ορίστε, ιδέα. Ορίζει. Πάρτε τηλέφωνο, γιατί όχι. Να του στείλουμε και χαιρετίσματα. Τα είχαν πει πέρσι εδώ για το πινκ-πονγκ, γι' αυτό το λέω. Ναι. Λοιπόν, στην Αγγλία έχουμε Halloween. Τις αντίστοιχες αποκριές της Ελλάδας. Πάμε να δούμε μια φάρσα. Φάρσα αποκριάτικη του Halloween. Τον θυμάσαι, τον κακό, τον χιονάνθρωπο. Που είχαμε δείξει. Ναι. Ξαναβγήκε. Ξαναχτύπησε. Ξαναχτύπησε.
Φαντάζομαι τα ίδια κεφαλικά αποτελέσματα. Και χειρότερα, μοίρασε κεφαλικά. Και όπως πάντα, φαντάζομαι έχουμε τα πλάνα. Εννοείται. Σε ό,τι σε όλα τα πλάνα υπάρχει θέμα. Λοιπόν, για πάμε να τα δούμε, γιατί πραγματικά πέρσι που το είχαμε ξαναδεί το αντίστοιχο που είχε κάνει ήταν εκπληκτικό. Φέτος δεν ξέρω. Και το αστείο είναι, πριν πάμε να το δούμε, ότι ο κόσμος το ήξερε, αλλά πάλι τρόμαξε. Μάλιστα. Άρα έχει επιτυχία 100%. Ναι. Για πάμε να το δούμε. Λοιπόν, εντάξει, πολλές διαφορετικές αντιδράσεις. Ναι, εγώ γέλασα με τις κινεζούλες ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Εγώ ξέρεις, παρατήρησα ότι ενώ υπήρχαν κάποια μικρά παιδιά, ας πούμε, εκεί πέρα, κάτι κοριτσάκια είδαμε κτλ. Μικρά σε ηλικία εννοώ, δεν τρομάξαν αυτά όσο περισσότερο οι ενήλικες, έτσι. Ναι, οι ενήλικες. Συγκεκριμένα αυτός με το καπέλο. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβε τι έγινε. Αυτός με το καπέλο ήταν λίγο cool. Του συνήθισε, το είχε ξαναπάθει. Ήταν περίεργη αντίδραση εδώ. Δεν ξέρω. Πάντως είδαμε ότι κυκλοφορούσε λόγω Halloween, κυκλοφορούσε και ένας άλλος εκεί πέρα με μία μαύρη μάσκα. Τι. Εντάξει. Αμερική είναι. Αμερική, Αγγλία γενικά. Τώρα είναι. Όλοι μαζί αυτοί το Halloween. Ξέρετε τι είναι το περίεργο, το ότι αυτό το Halloween έχει βγει στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή έμαθα ότι θα γίνουν διάφορα πάρτι εδώ πέρα. Δεν ξέρω, μου λίγο περίεργο. Εντάξει. Επηρεαζόμαστε κι εμείς από. Εντάξει, ναι, ξενόφερτο είναι. Ξενόφερτο είναι, εμείς έχουμε τις δικές μας απόκρισεις όταν έρθουν αυτές, για να δούμε τι θα αντιθούμε και φέτος περιπτώντως. Αυτό, καλή ιδέα. Εγώ μαθαίνω ότι το control μας ήδη σχεδιάζεται ότι θα αντιθεί. Να. Τώρα θα δούμε, δεν ξέρω τι θα αντιθούμε. Τι... Εντάξει. Μη μου ντυθείς πάλι κόκορα σ' αυγό τι ήσουν πέρυσι. Εγώ ήμουν καρότο πέρυσι. Αυτό, καρότο. Εσύ στη φόνη. Α. Αλλά δεν ξέρω τι θα αντιθώ φέτος. Θα δούμε, θα δούμε. Κάτι θα κάνουμε. Ακούω και διάφορες προτάσεις. Θα δούμε, θα συνεννηθούμε οι συνεργάτες να δούμε τι θα αντιθούμε.
Λοιπόν... Και φτάσαμε κεφάλαιο Games. Games, μάλιστα. Αναμενόμενο παιχνίδι, ίσως το αγαπημένο από σε όλους να το πούμε. Το God of War. Επιστρέφει. Επιστροφή. Με μεγάλη καθυστέρηση, ήταν να βγει Σεπτέμβρη, δυστυχώς πάγει το 2018. Α, τόσο καθυστέρηση. Υπομονή, παιδιά, για PlayStation είναι. Έχουμε να δείξουμε ένα απόσπασμα 5 λεπτά, είναι σαν ταινία, μικρή ταινία. Τα γραφικά είναι εντυπωσιακά, μπορώ να σου πω. Και είναι φοβερό παιχνίδι. Νομίζω όλοι μας λίγο πολύ έχουμε περάσει από God of War, όσοι έχουν ασχοληθεί με gaming. Να το δούμε. Και είναι να πούμε ότι, ναι, και να πούμε ότι είναι άνω 18 χρονών. Εννοείται. Καλά κάνεις και το λες. Πάμε να το, πάμε να το δούμε. Δούμε όμως αυτό το απόσπασμα που έχουμε και επιστρέφουμε. Are you gonna do it? You said I was cursed. You think I'm weak because I'm not like you. You do not know everything, boy. No. But at least I know the truth now. The truth. Hang on, boy! Okay! The truth. Long way from home, aren't you? Here I thought your kind was supposed to be so enlightened, so much better than us. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. When they find you, and they will, they'll make things difficult. Wait here. I will handle this. Wow, that was something, that fight. On our journey, we will be attacked by all manner of creature. To be effective in combat, a warrior must not feel for his enemy. Close your heart to their desperation. Close your heart to their suffering. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. But not everyone is bad. Mother always said to be open to those who can help. Who you were before doesn't matter. This boy is not your past, he is your son. And he needs his father.
saying. He wants to help us! Λοιπόν, εντυπωσιακότατο. Εντυπωσιακότατο, ναι. Υπομονή, εδώ σε λίγες μέρες, 2018. Είπε, ναι, νωρίς το 2018. Το πόσο νωρίς, βέβαια, δεν μας το λέει. Μπορεί να είναι δηλαδή Γενάρης, μπορεί να είναι Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλη. Κάπου στο 18, εν πάση. Εντάξει, είναι God of War, είναι φοβερό παιχνίδι. Όλοι το έχουμε παίξει. Και έχει και στοιχεία από ελληνική μυθολογία, ναι, κλπ. Κλπ. Έτσι, για μία ακόμα φορά. Είδαμε τα γραφικά, εκεί πέρα χιόνια. Ανυπομονούμε νομίζω όλοι για PlayStation, ότι είπαμε έτσι. Ναι, μόνο για PlayStation. Υπομονή. Λίγες μέρες, ψέματα, μερικούς μήνες. Υπομονή η πιστή, 2-3 μήνες, 4, όσους χρειαστεί για να το πάρετε στα χέρια σας. Αυτά ήταν, αυτά για σήμερα. Αυτά ήταν όλα για σήμερα. Είχαμε τεχνολογία, είχαμε παιχνίδια, είχαμε... Εντάξει, εγώ δεν έχω παράπονο, να ξέρεις. Λίγο οι τιμές μας ήταν τσουχτερές. Εντάξει, την επόμενη φορά έχουμε κάτι πιο φτηνό. Πιο κάτω τα 1000 ευρώ. Ναι, μου φαίνεται και να βρούμε κάτι πιο φθηνό, πρέπει να πάμε σε κάτι κουρδιστά πλέον, κάτι παλιά με... Ναι, διαφορετικά δεν μας βλέπω. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ, Αλεξέ, σας ευχαριστήσω που για πήγα ακόμα φορά μαζί μας και θα τα ξαναπούμε. Εδώ την άλλη Δευτέρα, Θεού θέλοντος και Κύριο επιτρέποντος, θα είμαστε και πάλι μεταξύ μας.